κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του οδήγησε τον ελληνικό λαό σε ένα αντιφατικό πέρα για πέρα δημοψήφισμα, το οποίο φάνηκε αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς, φάνηκε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε ο ίδιος και βεβαίως οδηγεί και τη χώρα. Καλείται τώρα και παρακαλάει στην Ευρώπη με βάση την πρόταση Juncker, για την οποία ο ελληνικός λαός είπε ένα μεγαλειώδες 61% όχι, παρακαλάει λοιπόν με βάση την πρόταση αυτή να πάρει μια συμφωνία. Την ίδια ώρα που η ιδιωτική οικονομία στην Ελλάδα μέρα με τη μέρα συρρυκνώνεται, την ίδια ώρα που οι τράπεζες είναι κλειστές, την ίδια ώρα που ακυρώνονται κρατήσεις και ο τουρισμός πια έχει μεγάλη μείωση ποσοστού, την ίδια ώρα που ιδιωτικές επιχειρήσεις βλέπουν τον κόπο τους και τόσα χρόνια δουλειάς να οδηγούνται στο κατήφορο. Αυτές τις σύστατες ώρες ο κύριος Τσίπρας πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να πάρει αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα. Δεν μας αφορούν τα κομματικά του ζητήματα και αν μπορεί να είναι κρατεός στο κόμμα του. Φάνηκε ότι το 62% τον κρατάει πολύ ισχυρό μέσα στο κόμμα του. Το ζήτημα είναι ότι εμείς τον θέλουμε ισχυρό για την Ελλάδα. Πήρε εντολή για διαπραγμάτευση, πήρε εντολή να είναι η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, πήρε εντολή να μπορέσει να διαπραγματευθεί, να παλέψει. Εύκολες λύσεις δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν. Υπάρχει μόνο δουλειά, υπάρχει εργασία και βεβαίως υπάρχει και η αλήθεια. Πρέπει να πάψει να συνεχώς να λέει ψέματα. Πρέπει να πάψει να καλλιεργεί ψευδεστήσεις. Μόνο έτσι θα είναι εκτός ισχυρός μέσα στον κόμμα του, σωστός ηγέτης για την Ελλάδα. Εγώ θα πιάσω την αντίθετη άποψη. Υπήρχαν οι άνθρωποι που ψηφίσαν όχι γιατί δεν αντέχουν άλλο. Γιατί είναι εξαθλιωμένοι, γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα και μπορεί εδώ στην Κορινθία να μην το βλέπουμε έτσι, γιατί μιλάμε και λίγο εκ του ασφαλούς, λίγο πολύ, αν κάποιος πεινάει, θα μπορέσει να πλώσει το χέρι, να πάει σε ένα δέντρο. Υπάρχουν περιοχές που πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και εκεί είναι φυσιολογικό να ψηφίζουν και το 78% και το 80% όχι. Και είναι και απογοητευμένοι από τις κυβερνήσεις που περάσανε, γιατί 5 χρόνια μνημονίων, στην ουσία τελικά, για να φτάνουμε πάλι να είμαστε προτετελεσμένο γεγονότο και να είμαστε ναι ή όχι, αν θα μείνουμε στο ευρώ, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και αυτά τα 5 χρόνια που περάσανε. Ότι τα μνημόνια, αυτά που υπογράψαμε, δεν προχωρήσαμε στις ριζικές αλλαγές. Κύριε Τσαμπέ, δεν είναι φανερό ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ευθύνες, μεγάλες ευθύνες. Για αυτά τα οποία... Οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνες, μεγάλες ευθύνες. Θα πάω και σε αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Να πω ότι πράγματι έχουν ευθύνες, γιατί έδωσαν μάλλον ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα το οποίο ήταν πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο και απαιτήσαν την εφαρμογή του μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μην τα πούμε τώρα, τα έχουμε πει. Το να μειώσεις το έλλειμμα τόσο πολύ, το να μειώσεις την διαφορά στις εισαγωγές-εξαγωγές ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα όμως, έχεις και την ευθύνη μιας κυβέρνησης, η οποία τώρα 5,5 μήνες εννοείται ότι διαπραγματεύεται. 5,5 μήνες πρέπει να έχει μάθει πια τους Ευρωπαίους. Δεν θέλω να αναφερθώ τι ασύστολα ψέματα και υποσχέσεις είχε δώσει προεκλογικά. Για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για το ότι θα επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση, το ότι τα έταξε σε όλους. Εγώ θα επιμείνω ότι είχε το know-how, από τα λεφτά υπάρχουν, από το Ζάπιο 1-2-3, ακολούθησε την τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Κύριε Τσαρπέ, δεν συμφωνώ μαζί σας. 5 χρόνια έγινε προσπάθεια στην Ελλάδα με σκληρό τρόπο. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι, όμως πιστεύω ότι μπόρεσε το κράτος να διατηρήσει μια ισορροπία και να έρθει σε ένα σημείο που να είναι σε θέση να υποσχεθεί αποκατάσταση αδικιών. Σας θυμίζω ότι τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη, μήνα και Ιανουάριο, αυτά τα οποία απαιτούσαν οι Ευρωπαίοι ήταν 1,5 δις. Και μετά από 5,5 μήνες θα πάρουμε μια συμφωνία. Αν την πάρουμε, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη αυτή τη στιγμή ότι θα την πάρουμε τη συμφωνία, αν την πάρουμε θα είναι 10 δισεκατομμύρια και με πολύ δυστοκία από τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει η κυβέρνηση
να τους έχει όλους απέναντι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε κανέναν σύμμαχο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να μας υποστηρίζει. Δεν είναι κανένας στο πλευρό μας. Δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι αυτά που τους λέμε είναι αλήθεια. Γιατί φάνηκε ότι 5,5 μήνες τώρα δεν κάνει διαπραγμάτευση. Επιμένετε να λέτε τους 5,5 μήνες. Ότι σε αυτή την κατάσταση δεν θα είχαμε φτάσει, αν και τα 5 χρόνια που είχαμε μνημόνια γινόντουσαν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, και εσείς δεν προχωρήσατε σε μείωση του κράτους. Και εσείς δεν προχωρήσατε σε μείωση των κρατικών δαπανών. Πονάνε, κύριε Τσάρπε, πολύ αυτά που λέτε. Πονάνε. Εγώ ξέρω γιατί νομίζω ότι θα ήμασταν τελείως διαφορετικά αν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε. Πόσες φορές έχω βγει και τα έχω πει. Και έχω πει ότι θέλω αξιοκρατία, θέλω ένα κράτος μικρό και ευέλικτο. Θέλω να μπορεί να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Έχω πει ότι πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση των επενδύσεων. Έχω πει ότι επιτέλους πρέπει να υπάρχει φορολογία σε όλους ανάλογα με το τι μπορεί ο καθένας. Έχω πει ότι πρέπει να πάψουν προνόμια τα οποία ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν. Τα έχω πει, αλλά αυτά πονάνε. Πάρα πολύ πονάνε. Και όταν από την άλλη μεριά υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο υπόσχεται, το οποίο λέει μην ακούτε αυτούς, λένε ψέματα, έχετε δίκιο, μπορούμε να πάρουμε λεφτά, η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των λαών. Ναι, αλλά η Ευρώπη δεν δίνει λεφτά έτσι. Η Ευρώπη καλός ή κακός, πολλά χρόνια τώρα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Οι Γερμανοί σήμερα παίρνουν, λέει, αύξηση μετά από 10 χρόνια. Μετά από 15 χρόνια. Πώς θα τα πεις αυτά στους Έλληνες? Και όποιος τα έχει πει, κύριε Τσαρμπέ, και εγώ σας λέω ότι είμαι από αυτούς που έχω πει συγκεκριμένα πράγματα, έχει λιδωρηθεί, έχει προφυλακιστεί, έχουμε ακούσει λέξεις προδότες, γερμανοτσολιάδες, τσολάκουγλου και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σίγουρα οι τωρινές μέρες είναι μέρες που καταρρύπτονται οι ψευδεστήσεις. Είναι μέρες που πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας τι συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια και αν τελικά φταίνε μόνο οι ξένοι, όπως κάποιοι διατείνονται συνεχώς, ή έχουμε ευθύνες κι εμείς. Και πόσα άλλα κράτη μπόρεσαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να φύγουν από τα μνημόνια και τα σκληρά μέτρα και να δανείζονται από τις αγορές. Και εμείς να είμαστε συνεχώς μέσα στο τέλμα. Κάτι κάνουμε λάθος κι εμείς. Είναι σίγουρο αυτό.